Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ακόμη μια φορά. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Σας χαιρετώ όλους, κύριε Δαμαβολίτη, και τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν στην Κρήτη. Κύριε Χολέβα, πρόσφατα σε ένα άρθρο σας κάνετε μια βιβλιοκριτική για ένα καινούριο βιβλίο που έχει τίτλο «Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την αύξηση του μεγάλου κύματος από τη Μικρά Ασία των προσφύγων στην Ελλάδα και από τον Πόντο βέβαια, βάσει της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό που περιγράφεται είναι... Καταρχήν, ένα βιβλίο με ιστορικές προσεγγίσεις από διακεκριμένους καθηγητές που συγκροτούν μια άποψη έτσι με πολύ σοβαρά ιστορικά στοιχεία. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν είναι ευρύ στο γνωστό, στο ευρύ κοινό, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, πέραν της εθνοκάθαρσης των χριστιανικών πληθυσμών, αναλύει το βιβλίο και μια έννοια που δεν είναι τόσο γνωστή. Την έννοια της πολιτισμικής γενοκτονίας, και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, κύριε Δαμαβολίτη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πρέπει να πω εισαγωγικά ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει διοργανώσει 3 συνέδρια, ένα κάθε χρόνο, από το 22 μέχρι το 24, με αφορμή την τραγωδία της Μικράς Ασίας. Και αυτό που μιλούμε είναι το δεύτερο που έγινε πέρσι το συνέδριο, με τίτλο «Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη». Φέτος γίνεται και το επόμενο, μάλιστα να το πούμε ιδιογραφικά, στις 18 και 19 Οκτωβρίου, το τρίτο στη σειρά επιστημονικό συνέδριο στην Αθήνα, το οποίο θα έχει θέμα τη συνεισφορά, την συμβολή των προσφύγων στην κοινωνία, την οικονομία, την τέχνη και την θρησκευτική μας ζωή. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφερθήκατε ιδιαίτερα σε αυτό το συνέδριο, βγήκε ο τόμος, έχει βγει ο τόμος με τα πρακτικά, δηλαδή είναι ένας τόμος στον οποίο γράφουν τουλάχιστον 25 διαφορετικοί επιστήμονες. Είναι, όπως λέμε, οι ανακοινώσεις, δηλαδή τα κείμενα που διαβάστηκαν στο επιστημονικό συνέδριο. Και ιδιαίτερα επισημάνατε κι εσείς, και εγώ το έχω επισημάνει, διότι είναι μια έννοια νομική, πολιτική και πολιτιστική που δεν την έχουμε έως τώρα συνειδητοποιήσει. Ότι δεν έγινε μόνο η γενοκτονία των ανθρώπων, δηλαδή οι Έλληνες, οι Ασσύριοι, οι Αρμένοι και άλλοι χριστιανοί που εξοντώθηκαν ήδη από την εποχή του Αδούλ Χαμίτ, κυρίως όμως την περίοδο 1908-1923, διότι το 14 ήδη έχουμε σφαγές στη Φώκια και στη Μικρά Ασία. Δεν είναι μόνο οι ψυχές, δεν είναι τα εκατομμύρια των χριστιανών που εξοντώθηκαν επειδή ήταν χριστιανοί, αλλά έχουμε και την έννοια της πολιτισμικής γενοκτονίας, την οποία αναλύει εκτενώς στο βιβλίο αυτό, στον τόμο αυτό, την αναλύει ένας νομικός ειδικευμένος σε θέματα γενοκτονιών, ο κύριος Βασίλειος Μεϊχανετσίδης, ο οποίος είναι διδάκτρο του κανονικού δικαίου, διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίσης μετέχει και σε πολλά συνέδρια στα οποία αναλύεται ο όρος της γενοκτονίας. Ο κύριος Μεϊχανετσίδης λοιπόν εξηγεί ότι και με βάση διεθνείς συνθήκες, αλλά κυρίως με βάση τον ορισμό που έδωσε ο Ράφελ Λέμκιν, ο οποίος είναι εκείνος που πρώτος δημιούργησε τον όρο genocide, γενοκτονία. Γενοκτονία δεν είναι μόνο η εξόντωση ανθρώπων οι οποίοι τιμωρούνται για το έθνος τους ή για τη θρησκεία τους ή για τη φυλή τους, αλλά γενοκτονία είναι και η καταστροφή των πολιτιστικών θησαυρών. Και κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που κάνει ο τουρκικός εθνικισμός εδώ και δεκαετίες, όπου και στην Μικρά Ασία καταστρέφει τα ελληνικά, οι ξαναγοί τα παρουσιάζουν για ρωμαϊκά, τα αρχαία ελληνικά, και κάνει ισλαμικά τζαμιά τους Βυζαντινούς ναούς. Το έχει κάνει και στην Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και η έννοια της πολιτισμικής γενοκτονίας, ότι δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να εξαφανίσουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα τεμένη, τις θυσίες λατρείας κλπ. Ενός λαού, με αποτέλεσμα, πηγαίνοντας κανείς σήμερα είτε στη Μικρά Ασία είτε στη Βόρειο Κύπρο, δεν μπορεί να καταλάβει ότι εκεί υπήρχε και αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ορθόδοξος χριστιανικός. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της πολιτισμικής γενοκτονίας, την οποία δυστυχώς έχει αποδοθεί ο τουρκικός εθνικισμός, ειδικά τον τελευταίο αιώνα, παράλληλα με την εξόντωση και των πληθυσμών ή την απομάκρυνση, την εκδίωξη Ελλήνων από τα εδάφη. Εκεί εντάσσεται και η αλλαγή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Βεβαίως, βεβαίως, όλα αυτά είναι μια μορφή πολιτισμικής γενοκτονίας, διότι παλαιότερα, έστω και με τη μορφή του μουσείου, θα μπορούσε, ας πούμε, τώρα ο ξένος ή ο ξεναγός να πει ότι εδώ ήταν ένας ναός Βυζαντινός, περίφημος, με μια ιστορία, ορθόδοξος.
Και σήμερα είναι μουσείο για κάποιου λόγου, έτσι, ας πούμε, επειδή το κράτο είναι αυτό που είναι, υποτίθεται κοσμικό. Από τη στιγμή που γίνονται Τζαμιά και η Μονή τη Χώρα και η Αγία Σοφιά και η Κωνσταντινούπολη ή στη Νίκαια ή και αλλού, και από τη στιγμή που έχουμε και ειδικά και την Λαϊλασία και στην Κύπρο, το πιο πρόσφατο, χριστιανικών ναών καταστρέφονται ή οι εικόνες πολλούνται σε δημοπρασίες. Πραγματικά κάποιος ο οποίος, ένας άσχετος, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει γνώση της ιστορίας της περιοχής εδώ της Μεσογείου, ένας άνθρωπος ο οποίος επισκέπτεται, ένας ας πούμε Μεξικανός τουρίστας είτε την Κωνσταντινούπολη, δεν θα καταλάβει ότι ήταν πρωτεύουσα ενός Βυζαντινού Ελληνοορθοδόξου κράτους επί αιώνες, είτε την Κύπρο κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια, η διάθεση αυτού του τουρκικού εθνικισμού να εξαφανιστεί οποιαδήποτε παρουσία χριστιανικού στοιχείου και ειδικά του ελληνοορθοδόξου στοιχείου. Και βεβαίως το ίδιο συμβαίνει και με αρμενικούς ναούς. Και στην Κύπρο υπήρχαν εξόντωση και αρμενικών ναών, καταστροφή μετά την εισβολή. Αλλά εμείς μένουμε περισσότερο σε αυτό που μας καίει, ότι εκτός από το 1,5 εκατομμύριο που ήρθαν σαν πρόσφυγες και άλλο εκατομμύρια που χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, σφαγιάστηκαν στη διάρκεια της γενοκτονίας που γίνεται από το 1908 μέχρι το 1923 και συνεχίστηκε με την εκδίωξη από την Κωνσταντινούπολη ή με την σφαγές και την εκδίωξη από την Κύπρο, έχουμε και αυτή την πολιτισμική γενοκτονία η οποία θέλει να αλλοιώσει τον χαρακτήρα, την ταυτότητα και την ιστορία τεραστίων περιοχών στις οποίες όπως η Μικρασία, η Ανατολική Θράκη και η Κύπρος έζησε, ήκμασε το ελληνοορθόδοξο στοιχείο είτε με τη μορφή της, και με τη μορφή της αρχαιότητας βέβαια πριν από την Ορθοδοξία αλλά και με τη μορφή των Βυζαντινών θησαυρών. Διότι όπως λέει μέσα ο κύριος Μεχανετσίδης στο άρθρο του, οι Τούρκοι πάντα ήξεραν ότι η Εκκλησία και οι ιερείς ηγούντο των εθνικών αγώνων των Ελλήνων και γι' αυτό έκαναν πάντοτε σφαγές κληρικών, σφαγές μητροπολιτών, καταστροφή ναών, βγάζαν τα μάτια από Αγίους κλπ. Κλπ. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι εμείς σήμερα σχολικά μας βιβλία πρέπει να είμαστε φανατικοί, όπως η τουρκική προπαγάνδα. Δεν θα ακολουθήσουμε στο τρελοκομείο αυτά τα οποία βλέπουμε σε ακρότητες. Όμως, μην φτάσουμε στο άλλο σημείο της άγνοιας. Δεν θα ρίξουμε στη λύθη την ιστορική μας πραγματικότητα. Η μνήμη απαιτεί να μιλούμε και για την γενοκτονία που υπέστη ο χριστιανικός και ελληνικός πληθυσμός από τους Κεμαλικούς και τους Νεοτούρκους, αλλά και να μιλούμε για την γενοκτονία του πολιτισμού, την εξαφάνιση των πολιτισμικών μας στοιχείων από την Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και προσθέτω κάτι καινούριο των τελευταίων 50 ετών και από την κατεχόμενη Κύπρο. Μια ιστορική προσθήκη θέλω απλά να εντοπίσω. Όπως γράφεται, ο Λέμκιν κάνει εισαγάγει τον όρο γενοκτονία μετά το 1948 με αφορμή το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ακριβώς, γιατί ήταν εβραϊκής καταγωγής. Ναι, εβραϊκής καταγωγής, που πλέον στη χάρτα του ΟΗΕ, όταν πάμε στη γενοκτονία, λέει ότι είναι η συστηματική εξόντωση ενός λαού, ενός έθνους και όλα τα παράγωγα. Εσείς τώρα βάζετε και την πολιτισμική συστηματική εξόντωση που γίνεται 100 χρόνια παράλληλα με τους διωγμούς. Και το ερώτημα είναι το εξής και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει UNESCO, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Δεν γίνονται ανάλογες κινήσεις από ελληνικής πλευράς που όταν έγινε η αλλαγή της Αγίας Σοφιάς, η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, είδαμε μια κίνηση αλλά ήταν πάρα πολύ χλιαρή. Αυτό όλο δεν θα έπρεπε συγκεντρωτικά το υλικό να δείξει, να συγκεντρωθεί και να δείξει όλη την διαδρομή αυτής της καταστροφικής πορείας, ας πούμε, που έχουν τα μνημεία, τα ελληνικά, και να καταγγελθεί στα διεθνή φόρα και να δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, από την άλλη πλευρά θα σας πει κάποιος, στην Ελλάδα τα μουσουλμανικά μνημεία σε τι κατάσταση βρίσκονται? Η αλήθεια είναι, τώρα ξεκινάω από το δεύτερο. Έγινε μια φωτιά στο διδημότυχο στο Τέμενο, στο Βαγιαζίτ, και η ελληνική πολιτεία έκανε τα πάντα σε ταχύτατους ρυθμούς να αποκατασταθεί η ζημιά, να μπορούν να έρχονται οι μουσουλμάνοι και να επισκέπτονται αυτό το μνημείο, το οποίο για μας, γιατί για έναν Έλληνα δεν είναι θρησκευτικό, αλλά για τους ανθρώπους άλλων θρησκειών μπορεί να είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σεβόμαστε. Έχουμε λοιπόν, ή όταν είχε γίνει μια δολοφονία, κάτι είχε γίνει σαν τζαμί στην Αλεξανδρούπολη, αμέσως αποκαταστάθηκε. Πρέπει να σεβόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι
Ναι, μας δημιουργείται μια πικρία, διότι ορισμένα τζαμιά που είναι παλαιότερων αιώνων θυμίζουν τουρκοκρατία, όμως ορισμένα τα οποία αφορούν κοινότητες υπαρκτές, δηλαδή στην Θράκη, είναι μια νόμιμη, είναι η μόνιμη ονότητα που αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν μουσουλμάνοι, επομένως οποιοδήποτε τζαμί χρησιμοποιείται από συμπολίτες Έλληνες της Θράκης πρέπει να είναι σεβαστό. Εμείς δεν έχουμε φανατισμούς. Και ερχόμενος στο πρώτο ερώτημά σας, είναι αλήθεια ότι και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι κάπως πιο έντονη η αντίδρασή μας σε όσα γίνονται στις καταστροφές ή στην ισλαμοποίηση ορθοδόξων μνημείων. Θα πρέπει λοιπόν να μιλούμε για αυτά. Πρέπει να προστατεύουμε τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό όπου γης. Πρέπει, για να είμαι δίκαιος, να πω ότι υπάρχει μια πολύ αξιολόγη πρωτοβουλία από την Βουλή των Ελλήνων και από την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, διότι με έξοδα της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής της Κύπρου έχει τυπωθεί ένας τόμος σε πάρα πολλές γλώσσες που προβάλλει τον ναό της Αγίας Σοφίας, όχι την μάρτυρα Σοφία στις 17 Σεπτεμβρίου, την Σοφία του Θεού. Διότι ο ναός της Κωνσταντινούπολης είναι η Σοφία του Θεού, δεν είναι η γνωστή μάρτυρα με τις τρεις κόρες. Και έτσι λοιπόν ο τόμος αυτός σε πάρα πολλές γλώσσες προβάλλει το πώς έγιναν τζαμί και η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης και η Αγία Σοφία στη Νίκαια και άλλα. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή, να τεκμηριώνουμε, όπως κάνει και η Κυπριακή κυβέρνηση, που αναζητεί παντού τις δημοπρασίες και φέρνει πίσω εικόνες και όπως τα ψηφίδωτά της Κανακαριάς. Αλλά η προσπάθεια για μένα πρέπει να είναι και λίγο εσωτερική, διότι θυμάμαι ότι όταν προλίγων ημερών, όταν θυμήθηκα, όταν εκοιμήθη ο φίλος Χρήστος Γιαναράς, είχε γράψει με πικρία ότι στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος δεν προβάλλεται όπως πρέπει ούτε το Βυζάντιο ούτε ο Βυζαντινός πολιτισμός. Πρέπει λοιπόν και εμείς οι ίδιοι επιτέλους να σεβαστούμε και να κατανοήσουμε τη διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού και να ξαναδιαβάσουμε και για τη βυζαντινή τέχνη και για την βυζαντινή παράδοση, διότι όταν στα σχολικά σου βιβλία συρρυκνώνεις την Ορθοδοξία ή το Βυζάντιο ή την τέχνη ή την ελληνικότητα των περιοχών αυτών της Μικράς Ασίας, τότε με ποιο δικαίωμα θα φωνάξεις, θα μιλήσεις και για την Αγία Σοφιά ή για την Νίκαια ή για τα ψηφιδωτά της Μονής της χώρας. Πρέπει λοιπόν σε συνδυασμό να αυξήσουμε και τη δική μας γνώση και επίγνωση και να διδάσκουμε στα παιδιά μας αυτή την ενότητα του πολιτισμού του ελληνικού με τη γλώσσα, με την ορθοδοξία, με τα έθιμα, πάντοτε σε ένα πλαίσιο σεβασμού και των άλλων λαών, χωρίς φανατισμούς. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να διαφυλάσσουμε τα μνημεία μας και να μιλούμε και για τα μνημεία που τα ελληνοορθόδοξα που βρίσκονται εκτός του ελλαδικού χώρου, διότι ο πολιτισμός αυτός είναι ενίος, ένας οικουμενικός πολιτισμός και δεν το κάνουμε από εθνικισμό, το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα μνημεία έχουν μια οικουμενική ακτινοβολία, και τα μνημεία της αρχαιότητος αλλά και τα μνημεία του Βυζαντινού και του νεότερου ορθόδοξου πολιτισμού. Μα επειδή αυτό με τον εθνικισμό έχει πολυμασιθεί, ας πούμε, αυτή η καραμέλα, ένας Βέλγος ή ένας Ελβετός ή ένας Ιρλανδός δεν κάνει το ίδιο όταν είναι σε μια κρατική θέση όσον αφορά τα μνημεία, ας πούμε, της χώρας του. Νομίζω ότι κάνει το ίδιο και το κάνει μάλιστα και πιο μεθοδευμένα. Νομίζω κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να σεβαστεί και να προτείνει και στην UNESCO και σε άλλους οργανισμούς την προστασία αυτών των μνημείων. Και εν πάση περιπτώσει, ειδικά για τα μνημεία αυτά που μιλούμε τώρα για την Αγία Σοφιά, είναι κορυφαία μνημεία πολιτισμού, έχουν συνδεθεί με την Ορθοδοξία. Εγώ πρέπει να σας πω, είμαι λίγο πιο αυστηρός. Το δικό μου το αίτημα δεν είναι να επανέλθει από τζαμί να ξαναγίνει μουσείο. Για μένα και η Αγία Σοφιά και της Κωνσταντινούπολης και της Νίκαιας και η Μονή της χώρας θα πρέπει να επανέλθουν στην χρήση των Ορθοδόξων. Διότι υπάρχει Ορθόδοξη μειονότητα στην Τουρκία, αναγνωρισμένη και η ελληνική, υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θα πρέπει λοιπόν αυτά έτσι να τα θέτουμε. Για μένα άπαξ ναός, εσαΐ ναός, αυτό είναι το ρητό που πρέπει να καθιερώσουμε. Θα μου πείτε, είναι εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, άμα ζητάς 100 μπορεί να κερδίσεις τα 50. Αν δεν ζητάς τίποτε, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο πιεστικοί, αλλά επαναλαμβάνω, να είμαστε αυστηροί και με τον εαυτό μας και με την παιδεία που δίνουμε, διότι επανειλημμένως σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την εκπαίδευσή μας και με τα βιβλία, επισήμαναν ότι δεν υπάρχει η πλήρης ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση που θα έπρεπε να υπάρχει στις νεότερες γενιές για αυτή την αξία του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού
και ειδικά για τον πολιτισμό που συνδέεται με την ορθόδοξη τέχνη. Έτσι, η δική μου πρόταση είναι με πολύ σοβαρότητα, με επιστημοσύνη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να εξηγούμε στα παιδιά μας μέσω των σχολικών βιβλίων γιατί είναι σημαντικά αυτά τα μνημεία, τι σημαίνει, τι ήταν αυτή η περίοδος 1100 ετών της Ρωμανίας όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Βυζαντινού κράτους, γιατί είναι συνέχεια της ελληνικότητας, της γλώσσας, της παιδείας και βεβαίως να εξηγήσουμε και την οικουμενική ακτινοβολία της Ορθόδοξης Αγιογραφίας, γιατί όλα αυτά έρχονται και τα θαυμάζουν και βλέπουμε ας πούμε ένας Έλληνας, ένας φιλέλληνας Άγγλος, ο Patrick Lee Fermor, ο οποίος ήταν γνωστός και από την αντίσταση κατά των Γερμανών, έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο μέσα από το βιβλίο έχει τίτλο Money, αλλά δεν αναφέρεται μόνο στη Money, είναι ένας ύμνος στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Όταν λοιπόν έρχονται ξένοι και γνωρίζουν άριστα την ελληνική τέχνη, τη Βυζαντινή και την Ορθόδοξη, και ένας απόφυτος ελληνικού λυκείου δεν έχει τις γνώσεις που θα έπρεπε να έχει κατά τη δική μου άποψη, για μένα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω, να δίνουμε στα παιδιά μας αυτή την αίσθηση της συνέχειας του ελληνισμού, όπως αυτή καταγράφεται από πάρα πολλά κείμενα, από ιστορικούς και από ανθρώπους που έχουν μελετήσει και την τέχνη αυτή. Ας πούμε παραπέμπω και στα βιβλία του Φώτη Κόντουγλου για τη Βυζαντινή Αγιογραφία, αλλά και σε κείμενα όπως του Γιώργου Καραμπελιά, ο οποίος τεκμηριώνει αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού, του Παπαγιώργη του Μεταλλινού και άλλων. Πρέπει λοιπόν με σοβαρότητα και επιστημοσύνη να μιλούμε και προς τους ξένους για τα μνημεία τα οποία ισλαμοποιούνται, αλλά να διδάσκουμε και τα δικά μας τα παιδιά, την νεολαία μας, τα στοιχειώδη της ελληνικής παιδείας, η οποία πρέπει να αναδεικνύει την σημασία και επαναλαμβάνω την οικουμενικότητα και το πανανθρώπινο μήνυμα της ορθόδοξης τέχνης και του βυζαντινού πολιτισμού. Μάλιστα, νομίζω ότι όλοι ουσιαίνε σε αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί χωρίς εσωτερική ενίσχυση γνώσης δεν μπορεί να υπάρξει αντίσταση δύναμης προς τις εξωτερικές πιέσεις. Κύριε Χολεύα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνετε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και επαναλαμβάνω να θυμίσω, μιλάμε για έναν τόμο που έβγαλε η Εκκλησία της Ελλάδος μαζί με τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. Στα βιβλιοπολία λοιπόν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.